Πλήρης ανατροπή στα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο της 20χρονης Αλέκας από το Αγρίνιο, φέρνει η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε από τον ιατροδικαστή Κρήτης Αντώνη Παπαδομανολάκη. Η άτυχη κοπέλα που εξέπνευσε χθες τη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων μετά από πολυήμερη νοσηλεία, δεν έσβησε από παθολογικά αίτια, αλλά από εγκεφαλική νέκρωση που επήλθε μετά από ένα τραγικό εργατικό ατύχημα, οι συνθήκες του οποίου διερευνώνται ακόμη. Από μια πρώτη εξέταση, μακροσκοπική όπως λέμε, με γυμνό μάτι, φαίνεται ότι μπορώ να αποκλείσω παθολογικά αίτια σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η εγκληματική ενέργεια. Έτσι, αποκλείω την εγκληματική ενέργεια σίγουρα. Αυτό που μένει είναι να δούμε τώρα τι οδήγησε στην εγκεφαλική νέκρωση. Η εκτίμηση του ιατροδικαστή σοκάρει. Η άτυχη κοπέλα που το απόγευμα της 20 Σεπτεμβρίου βρέθηκε ανέσθητη σε επαγγελματικό ανελκυστήρα στο ξενοδοχείο που εργαζόταν στο Σταυρό Ακροτηρίου, ενδέχεται να απαγχωνίστηκε μετά από ατύχημα. Υποθέτω με μεγάλη πιθανότητα ότι πρόκειται για κάποιο ασφυκτικό θάνατο, όπως λέμε. Που σημαίνει αυτό απλά και πρακτικά? Που σημαίνει ότι μπορεί να κάποιο ρούχο να πιάστηκε, να περιτυλίχθηκε γύρω από το λαιμό, να έγινε απαγχωνισμός, όπως λέμε, σαν ατύχημα, ή να στηνώθηκε με το θώρακα σε στενό σημείο και να προκάλεσε, όπως λέμε, ασφυξία θέσεως. Είναι πολύ σπάνιοι μηχανισμοί αυτά τα λάθη. Συμβαίνουν όμως κάποιες φορές. Αυτό προκάλεσε ασφυξία με αποτέλεσμα να μην οξυγονώνεται σωστά ο εγκέφαλος της 20χρονης για πάνω από το όριο των 6 λεπτών, με αποτέλεσμα να νεκρωθεί. Όλες αυτές τις μέρες βρισκόταν υπό τεχνική, με τεχνική αναπνοή, νοσηλευόμενη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Προφανώς δεν επανήλθε ποτέ. Δυστυχώς για άλλη μια φορά θρυνούμε ένα θύμα. Από ό,τι αποδεικνύει από την ιατροδικαστική εξέταση, είναι εργατικό ατύχημα. Έτσι, είναι εργατικό ατύχημα γιατί είναι στο χώρο της εργασίας της. Η επιθεώρηση εργασίας παρακολουθεί την υπόθεση. Στο χώρο του τραγικού ατυχήματος αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο ιατροδικαστής Αντώνης Παπαδομανολάκης για να διενεργήσει αυτοψία πριν συντάξει το τελικό πόρισμα. Η αστυνομία έχει σφραγίσει το ασανσέρ στο οποίο έγινε το ατύχημα και αναμένουμε τα πορίσματά τους να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θέλει λίγο προσεκτική διερεύνηση και σε δεύτερο χρόνο, γι' αυτό θέλω να μεταβώ και στο σημείο που βρέθηκε η κοπελίτσα, που έγινε το συμβάν τέλος πάντων, έτσι να δω το χώρο, να δω τον ανελκυστήρα του ασανσέρ. Την 20χρονη που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή, αποχαιρέτησαν σήμερα στη γενετηρά της στο Αγρίνιο σε κλίμα βαθιάς οδύνης η οικογένεια, φίλοι και συγγενείς της.